Σε αυτό το σημείο, ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον Γιώργο Κυμπαρίδη. Κύριε Κυμπαρίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τουτοκότση. Άλλη μια ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, σημαντικές αποφάσεις όσον αφορούσαν εκκρεμή ζητήματα τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Όσον αφορά τα τρία νομοσχέδια τα οποία έρχονται πλέον σε διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία για άλλη μια φορά δοκιμάσαμε τον ευνηδιασμό από τη μεριά της κυβέρνησης, μια και η νομική βοήθεια και αυτός ο τρόπος με τον οποίο παρέχονταν αυτή τη στιγμή από τους δικηγόρους της χώρας είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα στην εποχή που ζούμε. Και έρχονται με αυτό το νομοσχέδιο διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά την θέτουν σε πλήρη αποδιοργάνωση. Και το λέω αυτό γιατί οι επιμέρους διατάξεις, χωρίς να θέλω να κουράσω και το ακροατήριό σας και τους τηλεθεατές, είναι τέτοιες που πραγματικά θα δημιουργήσουν πρόβλημα παρά θα επιλύσουν προβλήματα στην παροχή νομικής βοήθειας από τους δικηγόρους. Και αυτό βέβαια με την αρρωγή του κράτους. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τίθενται στο νέο νομοσχέδιο που θα έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας επιπρόσθετα ορισμένα βάρη, όπως ένα παράβολο για τις αναβολές, στο οποίο παράβολο βέβαια δεν αφορά το παράβολο αυτό αμοιβές του δικηγόρου, περισσότερο αφορά δικαιώματα του κράτους και είναι άλλο ένα μέτρο ίσπραξης εσόδων από μια διαδικασία η οποία δεν θα είχε σε καμία περίπτωση ουσία, μια και σε κάθε περίπτωση τα παράβολά μας προσκομίζονται με τη συζήτηση της υπόθεσης και δεν υπάρχει περίπτωση να απολεστεί οτιδήποτε, μια και αυτό αποτελεί παραδεκτό της συζητήσεως. Δηλαδή η προσκόμιση του παραβόλου από το Δικηγορικό Σύλλογο ενός δικηγόρου είναι απαιτητή σε κάθε περίπτωση από το δικαστήριο, διότι σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται άκυρη η παράσταση του δικηγόρου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε άλλο ένα πλήγμα στην παροχή δικαστικής προστασίας προς τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά δε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που είπατε, εκεί πλέον έχουμε αυτό το πολύ πολύ σαθρό φαινόμενο των δικαστηρίων που ουσιαστικά θα υπολειτουργούν ή θα θέτουν σε μια φάση εικονικότητας δίκης, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για πραγματικές συνθήκες δίκης όταν έχουμε ένορχες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι οποίες μεθοδεύονται σε κάθε περίπτωση και δεν αποτελούν προϊόν αυθόρμητης εκφοράς του λόγου και αυθόρμητης προσαγωγής του μάρτυρα στο δικαστήριο, έτσι ώστε να συνάγεται εύρυθμα και με διαφάνεια η αλήθεια. Περαιτέρω όμως υπάρχει και το ζήτημα, όπως ξέρετε πολύ καλά, που αφορά τους πληστηριασμούς και την αναγκαστική εκτέλεση, όπου εκεί με την λήξη της αποχής μας υπάρχει βέβαια μια έναρξη των διαδικασιών των πληστηριασμών, οι οποίες θέτουν σε πρώτη σειρά προτεραιότητας τις τράπεζες και όχι τους εργαζόμενους και το ελληνικό δημόσιο. Σε μια εποχή λοιπόν όπου αναζητούμε και βλέπουμε λίστες που βγαίνουν με μεγαλοφυλέτες του δημοσίου, φανταστείτε πόσο αντιφατικό είναι το γεγονός του ότι θέτουμε σε πρώτη σειρά προτεραιότητας για χρέη που δημιουργούνται από πτωχεύσεις εταιριών ή φυσικών προσώπων τις τράπεζες και όχι το δημόσιο, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη να εισπράξει. Κύριε Κυμπαρίδη, κάτι που γίνεται και στην Ιταλία σε μεγαλύτερο βαθμό, βέβαια. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή την εποχή και σίγουρα ο Σεπτέμβριος θα είναι πολύ ζεστός. Έτσι είναι. Υπάρχει μέγιστος φόβος και μάλιστα στο τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τελικώς λειτουργούν τα πράγματα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μια πολύ πολύ άσχημη συνθήκη που αφορά την κατάρρευση ή το κράχ, το αμφιλεγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι βέβαιο ακόμη, των τραπεζών της Ιταλίας, η οποία θα συμπαρασύρει βέβαια και όλες τις οικονομίες της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν σε μια χώρα όπως η δική μας, που έχει εξαιρετικές αδυναμίες σε αυτή τη χρονική περίοδο, νομίζω ότι θα σημαίνει πολλά και για τις περιουσίες των Ελλήνων, αλλά περαιτέρω και για το γεγονός του πώς μπορούμε να δούμε λύσεις όταν τελικώς οι οικονομίες και οι πολιτικές χαράσονται με βάση τις ανάγκες τραπεζών και όχι αυτές που πραγματικά έχει ένα κράτος. Μάλιστα. Κύριε Κυμπαρίδη, θερινή περίοδος για τους δικηγόρους. Ποιες δίκες γίνονται αυτή την εποχή, βέβαια, και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τους δικηγόρους από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά? Κύριε Τουτοκότση, εγώ πιστεύω ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος μήνας για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι ο λογαριασμός έρχεται για όλους τους Έλληνες πολίτες το Σεπτέμβρη.
Οι δικηγόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα σκεφτούν με την ολομέλεια η οποία έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνει στις 14 περίπου του Σεπτέμβρη, ώστε να δούμε την επόμενη μέρα. Η αποφάση του Συμβουλίου Επικρατείας, η απόφαση που αναμέναμε, κηρύσσει καταχρηστική την αποχή που είχαμε από τον Ιανουάριο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Σε μία βέβαια εποχή όπου η καταχρηστικότητα δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ προσωπικά τι σημαίνει τη στιγμή που πριν από ένα 20ήμερο περίπου ή μήνας περίπου στην έκδοση της αποφάσεως προσωρινής διαταγής συγκεκριμένης προσφυγής που είχε γίνει για την αποχή μας το ίδιο δικαστήριο του Συμβούλου Επικρατείας έκρινε ότι η αποχή ήταν συνταγματική και δεν ήταν καταχρηστική γιατί ήταν ευδόκιμος ο τρόπος με τον οποίο εμείς διεκδικούσαμε τα συνδικαλιστικά και όχι μόνο βέβαια δικαιώματα των επαγγελματιών του χώρου μας. Άρα κύριε Κυπαρίδη, η κόντρα πολιτείας και δικηγόρων υπάρχει και συνεχίζεται. Πολύ φοβάμαι κύριε Τοτοκότση. Υπάρχει μέλλον δηλαδή, υπάρχει πιθανή λύση, μπορεί να βρεθεί. Εάν πραγματικά θέλουμε να βρεθεί λύση και στο ασφαλιστικό αλλά και σε όσα τελικώς ψηφίστηκαν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ειλικρινούς διαλόγου. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτή η κόντρα ίσως μεταφερθεί στον χώρο των δικαστών, μια και οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια είναι τέτοιες που τους συμπεριλαμβάνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε οι όποιες ρυθμίσεις να γίνονται με εξαιρετικά σκληρό τρόπο και να δημιουργούν αδιέξοδα στην παρουσία των δικαστών στις έδρες. Αυτό λοιπόν συνθέτει και την εποχή που θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο και μετά, γι' αυτό σας είπα ότι αυτό τελικώς που μπορεί να δει ένας δικηγόρος δεν είναι μεμονωμένα ο δικός του κλάδος, αλλά αυτό που πραγματικά βλέπει ότι έχει ψηφιστεί και θα πρέπει να έρθει σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα. Κύριε Κυπαρίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.